είμαστε. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε καθημερινά με μια υπέροχη παρέα και με μια νέα εβδομάδα που ξεκινάει. Γιατί θέλετε να σας πω κάτι. Κάθε εβδομάδα που ξεκινάει νομίζω ότι είναι μια νέα τηλεοπτική σεζόν. Και θα μου πεις, μαύρε Αλέξανδρε, αφού έκανες πρεμιέρα πριν από μια εβδομάδα. Ναι, αλλά δεν είδατε όλους τους συνεργάτες μου, γιατί ξέρεις, μου ήρθανε κάποιοι και τελευταίοι. Θέλαν να κάνουν άλλο intro, παιδί μου. Βεβαίως, δεν μπορεί να ξεκινήσει εβδομάδα χωρίς τις αστρολογικές προβλέψεις. Χωρίς Άντα Λεούση που είναι εδώ και πάλι κοντά μου. Θοδωρής Μποφάκος. Καλό φθινόπωρο. Σε καλωσορίζω. Καλό φθινόπωρο, καλή αρχή, καλή σεζόν. Καλή σεζόν, καλές πρωτιές, αυτά που έχουμε κάθε χρόνο. Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Τι ωραίο το πλατό μας. Δεν είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Είδες πως το φέτος το αλλάξαμε με τη Βίκη, το κάναμε πολύ πιο ντιζαϊνάτο. Εντυπωσιακό, ανανεωμένο όπως πάντα μας προσέχεις. Ναι, και επειδή θα αναμεταδίδομαι και στην Ιταλική τηλεόραση φέτος. Γιατί το ήθελε πολύ ο Μπερλουσκόνη. Γι' αυτό έπρεπε να κάνω λίγο πιο minimal σύμφωνη σε διόπερα. Ιωάννα Τσαβαλάκη εδώ κοντά μας για άλλη μία σεζόν. Και κλασικά, αλλά και οπερετικά. Και όχι μόνο. Και ονειρεμένα. Και ονειρεμένα. Τα παιδιά μου ήταν τα τελευταία μας παιδιά που ουσιαστικά, Άντα μου, σήμερα κάνουν το ποδαρικό τους στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Δηλαδή, χρειάστηκα μία εβδομάδα από Δευτέρα σε Δευτέρα για να σας παρουσιάσω όλους. Και πρόσεξε, αυτούς που θα είναι, δηλαδή εννοώ για όλη τη σεζόν. Για να πείστε, θα παρουσιάσω όλο τον κόσμο που θα περάσει, θέλω περίπου 1,5 με 2 χρόνια. Εντάξει, δεν θέλω πολύ. Λοιπόν, φανταστείτε ότι δηλαδή, το πρωί μιλάγαμε με τους συνεργάτες για καλεσμένους και έχω βάλει καλεσμένο 31 Μαρτίου, γιατί δεν προλάβαινα πιο πριν. Του λέω, λυπάμαι, αλλά είμαι κλεισμένος, δηλαδή πόσο να προλάβω, κατάλαβες. Είσαι σαν τα νοσοκομεία. Ναι. Που παίρνουν για ραντεβού και σου λένε, που παίρνεις και σου λέει όλος δεν μπορώ, αγχώνομαι. Τον και σου μήνα. Λέει μην αγχώνεστε τον άλλο μήνα. Και μετά για τον άλλο μήνα σε παίρνουν να σου πούνε ότι ξέρετε έχετε ένα ραντεβού και το σηκώνει η κόρη και λέει ξέρεις από πας μου πια δεν ζει. Δηλαδή καταλάβατε είναι αυτό. Ναι, χτύπα ξύλο. Που δηλαδή παιδιά, δηλαδή αυτό το έχω ξαναπεί. Ξέρεις παίρνεις και λες δεν είμαι καλά, θέλω να κλείσω ένα ραντεβού και σου λέει αυτό άμεσο. Που έχω το πιο άμεσο κοντινό. Είναι σε 1,5 μήνα. Έπαιρνε μία φίλη μου τηλέφωνο για να κάνει, επειδή είχε μία ενόχληση στο μαστό, να κάνει τέλος πάντων με το μαστό της κτλ. Παιδιά, της βάλανε 2 μήνες μπροστά. Το καταλαβαίνετε. Της λέω, παιδάκι μου, πήγαινε πλήρωσέ το άμα κάτι σε ενοχλεί, γιατί ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα βάλλονται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Φυσικά. Πήγαινε, το λέω, σε ένα ιδιωτικό, γρήγορα. Γιατί είναι, όταν παίρνεις, γιατί παίρνεις να πας να εξεταστείς. Δεν λέω να πάω να πεις ότι κάνω τις εξετάσεις όπως εγώ, με κάθε 6 μήνες γενικές. Ας μου το κλείσουν και σε 5 μήνες, αφού κάθε 6 μήνες το κάνω. Σωστή. Αλλά όταν πήγεσαι, πρέπει να υπάρχει ένα κριτήριο με βάση προτεραιότητας, γιατί θες να το κάνεις. Γιατί ο γιατρός μου είπε ότι κάτι βλέπει. Βέβαια. Ο γιατρός μου είπε ότι κάτι τον φοβίζει. Σωστά. Με αυτό με τον ιό τα έχει πάει όλα πίσω. Ναι, σαφώς, εννοείται. Για να δούμε τι θα γίνει. Εμείς βέβαια έχουμε κάνει τα τεστ, όλοι οι μόνιμοι συνεργάτες. Όλοι οι εξωτερικοί και οι φιλοξενούμενοι στην πόρτα περνάνε από το πιστόλι μου. Αυτό της θερμομέτρησης, γιατί έχω και το άλλο αυτό της φύγει από εδώ. κρατάω της θερμομέτρησης μόνο και προχωράω. Πριν ξεκινήσουμε για τα ζώδια της εβδομάδας, Θοδωρή φέτος είναι μια χρονιά. Συνεχίζει την στήλη της γυμναστικής, γιατί αυτό έκανες και πέρσι πολύ επιτυχημένα και ο κόσμος το ήθελε. Αλλά φέτος θα το αλλάξουμε λίγο. Πέρσι ήσουν μόνιμα με την συνεργάτητά σου, την Αρετή. Ναι. Και δηλαδή, και εντάξει τώρα, άντε να μην πω τίποτα άλλο. Θα έρθει λοιπόν, Αρετή, αλλά δεν θα έρθει. Θα έρθει, απλά θα είναι διαφορετική. Δεν θα έρθει μόνη της. Θα έρθει με κάτι άλλο μαζί, καταλαβαίνετε. Ναι. Αποκλειστικά στο μη μου πεις, η εγκυμονούσα Αρετή σε πολύ λίγες ημέρες κάνει γυμναστική μόνο για εσάς. Στο εδώ είμαστε. Ναι. Τι είπα. Στο μη μου πεις. Αυτό θα με κυνηγάει και εμένα και κάποιους άλλους για όλη τη ζωή. Λοιπόν, δεν πειράζει. Άκου να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι, φίλε τηλεθεατή. Μπορεί να αλλάξω τίτλους, μπορεί να αλλάξω σκηνικά, μπορεί να αλλάξω το πάτωμα, μπορεί να αλλάξω τα πάντα. Όσο δεν αλλάζω εγώ, ό,τι και τίτλο να δώσεις, σε μένα θα καταλήγεις. Εντάξει, αυτό να το θυμάσαι. Λοιπόν, ορίστε.
Μία που το είπα και μία που χτυπάνε τα τηλέφωνα. Αλλά φέτος όμως θα έχεις διάφορες επιλογές, έτσι δεν είναι? Θα φέρνουμε και μαθητές μας, κουμενούς μου, συναδέλφους, γυμναστές και θα δείχνουμε διάφορες ασκήσεις. Και μου είπε και φέτος θα έχουμε, επειδή δείχναμε πώς μπορείς να κάνεις το γραφείο στο σπίτι. Στο σπίτι, στον καναπέ. Δεν είναι όλοι σαν και εμένα, σαν και εσένα, σαν τους συνεργάτες μας. Θα φέρνουμε και απλούς ανθρώπους που πραγματικά είναι στο γραφείο, που μπορεί να είναι με το κουστούμι του, μπορεί να έχει με την κυλίτσα του, με τη φαλάκρα του, γιατί και εκεί παίζει ρόλο. Μπορεί να έχει τραυματισμούς για αποκατάσταση, από θεραπεία. Ενώ δηλαδή, όλα καταπληκτικό πλάνο έχεις. Κοίτα πόσο σου, τι πλάνο σου έκανα. Είδες τα χρώματα που έχεις βάλει. Είναι καταπληκτικά. Ζωντανεύουν. Βάλε άλλα 300. Έλα. Μισό λεπτό, βρε παιδιά, ένα λεπτό θα βάζεις. Το δείχνω. Θα βάζεις κάποιο σκηνοθέτη, το βλέπεις. Δεν με έχουν μάθει μόνο, γιατί τα παιδιά είναι καινούργια. 12 χρόνια είναι κοντά. Γλυκά δεν έχει μέσα. Απλά είναι. Γλυκά. Γλυκά δεν έχει, γιατί φέτος σας πάω λιτοδίαι τους. Κριτσινάκι έξω, ένα ο καθένας. Και αν θέλετε. Λοιπόν, Ιωάννα, κλασικά, οπερατικά και ονειρεμένα. Και ονειρεμένα, ναι. Φέτος θα διανθίσουμε λίγο τη στήλη μας, έτσι πέρα από την όπερα που μιλήσαμε πέρυσι. Θα αναφερθούμε και στην κλασική μουσική γενικότερα, αλλά και σε άλλα είδη μουσικής, όπως είναι το musical, όπως είναι η jazz μουσική. Θα μιλήσουμε και για Έλληνες συνθέτες που έχουν γράψει και συμφωνικά έργα και όπερες. Και πέρυσι, μάλιστα, είχαμε πει και για το Μάνο Χατζηδάκη, αν θυμάσαι, και σίγουρα θυμάται και ο κόσμος, για ένα εξαιρετικό έργο που έχει γράψει στην εποχή της Μελισάνθης. Mm-hmm. Πέρυσι είχαμε μιλήσει για την όπερα και ό,τι αυτό σημαίνει, πέραν του ότι το τίτλο, τι σημαίνει όπερα, που είναι... Τα είχαμε αναλύσει τόσο πολύ που εγώ φεύγοντας, με πήρανε από τη σκάλα του Μιλάνου και μου είπανε, κύριε Πετρίδη, είστε έτοιμος. Εγώ να σου πω, Αλέξανδρέ μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί έχω δεχτεί πολύ αγάπη από τον κόσμο και από μηνύματα και από κόσμο που δεν γνώριζα. Σαφώς, και μου το έχουν πει και εμένα. Έχουν αγαπήσει την όπερα άνθρωποι που δεν γιατί είχαν καμία σχέση. Γιατί την είχαν ως κάτι, ότι όπερα, τι είπε, όπερα κάτι τώρα. Κάτι άπιαστο, γιατί στην Ελλάδα, εντάξει, δεν έχουμε τη μουσική παιδεία, κακά τα ψέματα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Και όμως άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με την όπερα και την κλασική μουσική, άρχισαν να παρακολουθούν, είδαν τελικά ότι δεν είναι τόσο άπιαστο, δεν είναι ένα είδος το οποίο δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ο καθένας. Μιλήσαμε και για την παιδική όπερα και πάρα πολλοί γονείς πήγαν τα παιδάκια τους στην παιδική όπερα και τα παιδάκια ενθουσιάστηκαν. Και θα έχουμε, θα έχουμε και κόσμο, φέτος θα δείξουμε και ζωντανά πράγματα. Θα έχουμε και σολίστες της όπερας, θα έχουμε και μαέστρους και συνθέτες. Βεβαίως. Έτσι θα έχουμε εκλεκτός καλεσμένος και θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Μην τα αποκαλύψεις όλα, γιατί έχουμε και τις εκπομπές που καραδοκούν για να καλέσουν τους ίδιους που καλούμε εμείς. Ναι. Θέλετε να δείτε όμως που είναι η πρώτη σας εβδομάδα και είναι το ντεμπούτο σας για τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Εδώ Είμαστε, τι προβλέπει το αστρολογικό κομμάτι. Για να δούμε αυτή η εβδομάδα. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Βέβαια να πω ότι εμείς ξεκινήσαμε την προηγούμενη που γενικά ξεκινάμε σε μια πολύ καλή πορεία, έτσι δεν είναι? Είμαστε καλά. Γιατί μου είχαν πει πάρα πολύ, γιατί ξεκινάς. Α, λέω, ξεκινάω αυτή την ημερομηνία γιατί έχω το σκοπό μου. Έτσι, έτσι. Για πες. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα μας είναι σε γενικές γραμμές καλή. Ξεπερνάμε λίγο τα εμπόδια, τις αρνητικές όψεις. Αρχίζουμε λίγο να βλέπουμε κάποια πράγματα να παίρνουν πιο ενθαρρυντικά. Μεθαύριο έχουμε βέβαια μία αντίθεση που έχει να κάνει ο Ερμής το Σκορπιό με τον ουρανό ανάδρομο στον Ταύρο. Mm-hmm. Είναι ένα συνδυασμός λίγο δύσκολος αυτός. Βεβαίως. Και αντιθέσεις και τετράγωνα φέρνουν κάποια εμπόδια. Όχι όμως σε όλους. Όχι σε όλους. Και να σου πω κάτι, τα εμπόδια δεν σημαίνει πάντοτε, αυτό το λέω πραγματικά, δεν σημαίνει πάντοτε ότι είναι για κακό. Μπορεί να είναι για να σε εκπαιδεύσουν σε κάτι και να πας κάπου καλύτερα. Σωστά. Ή να σε προειδοποιήσουν σε κάτι. Αν λάγω να πώς το διαχειρίζεσαι κι εσύ. Είναι μια κατάλληλη όψη λοιπόν για αγορές ή για να εφαρμόσουμε νέα σχέδια. Καλό θα είναι να αποφύγουμε κάποιες αποφάσεις και ειδικά αν αφορούν τα επαγγελματικά μας. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά. Πάμε να δούμε τα ζώδια ένα-ένα, τα κρυάρια μας για αυτή την εβδομάδα. Μία που θα έχετε περισσότερα περιθώρια να καλυφτείτε συναισθηματικά από κάτι που περιμένατε,
προσπαθήστε να μην δείχνετε στους άλλους τις προθέσεις σας. Σε μια συζήτηση με τα οικογενειακά σας πρόσωπα, σίγουρα θα λυθούν κάποια παλιά προβλήματα. Ταύρη, πρέπει να πάρετε άμεσα κάποιες αποφάσεις, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό σας χώρο. Η ταλαιπωρία σας αρχίσει λίγο να μειώνεται από τη στιγμή που θα συμπεριφέρεστε με σαφήνεια. Καλός ο αυθορμητισμός, αλλά δεν βοηθάει πάντα για να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Δίδυμη, μπορεί να μην ελέγχετε τις καταστάσεις όπως εσείς θέλετε, αλλά παρόλα αυτά είσαστε ικανοί και μπορείτε να καταφέρετε πολλά από αυτά που επιδιώκετε. Πριν πάρετε οριστικές αποφάσεις για το μέλλον σας, κάντε σκληρές διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Ποιος ο δίδυμος αυτό? Δίδυμη. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, έχω οροσκόπο δίδυμο. Ναι. Μπορώ να ακούω και το δίδυμο το δηλαδή. Βέβαια. Μα ο οροσκόπος μετράει και δεν είσαι πάνω από 30. Ή δεν τα πιάσεις ακόμα. Τώρα πάω 30. Τώρα. Στα 31. Ένα. Άρα είσαι με το ένα πόδι μέσα στο οροσκόπο και το άλλο το χρονικό. Αν δεν ισχύει αυτό. Ότι ναι. Μετά τα 30 ναι. Σε επηρεάζει ο οροσκόπος. Περισσότερο, κατά 60%. Καλά τα λέω, κυρία. Ναι, ναι. Κατά 60% θα το δω βέβαια και το βράδυ στο χάρτη μου. Ναι. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Ναι. Μου έχει δώσει και ένα μεγάλο αστρολογικό. Εγώ πριν κοιμηθώ πάνω από το κρεβάτι μου, έχω ένα τεράστιο αστρολογικό χάρτη ναι. Και τον γυρίζω όπως κάνει έτσι το τροχό τη τύχη. Και ανάλογα το ζώδιο που θα πέσει, να δω πώς θα είναι η νύχτα μου. Θύμησε μου, τι οροσκόπο έχεις εσύ? Εγώ είμαι εγώ και με Παρθένο και για όσους δεν ξέρετε από ζώδια, είναι γη με γη, είναι αυτό που λέμε. Εδώ είμαστε. Εδώ ναι, καταλαβαίνεις. Κοιτάμε πάντα τον οροσκόπο στα ζώδια, επίσης και τους πλανήτες στις θέσεις των... Εγώ που έχω ίδιο οροσκόπο με το ζώδιό μου, δεν σώνομαι. Εσύ δεν αλλάζεις, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξεις σχεδόν. Ναι. Ναι. Στη βάση δηλαδή της ορίμανσης που λέμε 28 με 30, δεν αλλάζεις κάποιες απόψεις αυτά που έχεις μεγαλώσει. Όχι. Ουσιαστικά. Καλά, μέχρι τα 28 θα το δει και η κοπέλα λίγο ναι, αργότερα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ακόμα χρόνια. Απλά πρόσεξε το στα 28 με 30 ναι, ναι. Να το δεις. Πάμε, είμαστε. Λοιπόν, πάμε στα καρκινάκια μας. Τα καρκινάκια λοιπόν, επειδή και εσείς μπορεί να κάνετε κάποια λάθη, μη φέρεστε απόλυτα από συνήθεια και μόνο. Ακόμα και αν σας είναι δύσκολο να μοιράζεστε κάποια πράγματα, γίνεται ακόμα πιο κοινωνική, διερευνώντας τον κύκλο των γνωριμιών σας. Τα λιοντάρια μας. Εάν έχετε απογοητευτεί από αυτό που προσδοκούσατε από τον εαυτό σας, τώρα θα μπορέσετε να καταφέρετε περισσότερα με την ψυχραιμία που έχετε αποκτήσει. Μην επιτρέψετε σε κάποιες μικρές απογοητεύσεις να σας γεμίσουν αρνητισμό. Παρθένη. Η ανακούφιση που θα νιώσετε θα είναι τόσο σημαντική για εσάς, σε σημείο που οι υπόλοιπες δυσκολίες σας σε σωστές άμυνες θα ξεπερνιούνται ευκολότερα. Από το να αναλάβετε κι άλλες παραπάνω ευθύνες, διαλέξτε σίγουρα να μοιράσετε αυτές που ήδη έχετε. Ζυγή. Πριν προχωρήσετε στην υλοποίηση των στόχων σας, κάντε τη δική σας προσωπική εκτίμηση. Οι πληροφορίες που θα πάρετε ίσως να είναι πιο χρήσιμες από ό,τι νομίζατε. Εκμεταλλευτείτε λίγο τις καταστάσεις που επικρατούν για να κάνετε πιο εύκολη τη ζωή σας. Σκορπιοί. Κάποιες φορές είναι σκόπιμες οι συναισθηματικές εμφυταλαντεύσεις προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες επιλογές. Δεν χρειάζεται να στέκεστε πολύ σε αυτές και φροντίστε να είσαστε λίγο δημιουργικοί όχι μόνο στην εργασία σας, αλλά και στον ερωτικό σας τομέα. Συνέχισε, ακούω με μεγάλη προσοχή. Τα τοξοτάκια μας αυτής της εβδομάδας, οι υποδείξεις σας σε πολύ αγαπημένα σας πρόσωπα μπορεί να είναι χρήσιμες και να πιάνουν τόπο. Καλό θα είναι να θυμάστε πως με τις συχνές παρεμβάσεις σας, εσείς σίγουρα θα έρθετε σε δύσκολη θέση. Δεν χρειάζεται να παρασυρθείτε από επιπολαιότες ατόμων που δεν γνωρίζετε καλά και καλό θα είναι να κοιτάξετε κάποια πράγματα με καλύτερη σύνεση. Εγώ καιρή. Αφού η πράξη τις περισσότερες φορές είναι πιο δύσκολη από τη θεωρία, εκμεταλλευτείτε λίγο τις δυνατότητες που μπορείτε να εφαρμόσετε με τη σκέψη σας. Η σκέψη βέβαια είναι πολύ δυνατό πράγμα. Ξέρεις ότι με τη σκέψη μπορεί να σηκώσει το έκτο στο και να πάμε όλοι πάνω στον ταβάνι. Και εδώ είναι... το έρχεται όμως και με την πράξη. Αυτό είναι το ναι, καλό. Απλά πρέπει πρώτα να το σκεφτούμε πολύ καλά και όταν είμαστε σίγουροι, εγώ πιστεύω εγώ και γενικότερα, κάνουμε την κίνηση. Δηλαδή δεν κάνουμε επιπόλαιες κινήσεις. Ποτέ, ποτέ. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο τετραγωνισμένη η σκέψη των εγώ όντως, και γενικά. Όντως, όντως. Είναι αυτό που λένε το ζώδιο της καριέρας. Και είναι και από τους γωνιακούς μας οίκους που έχουμε πει, τους βασικούς, ο δέκατος του εγώ καιρού.
Για να σας καταλάβουν λοιπόν οι συνεργάτες σας, μέχρι να φτάσουν τα όρια σας, πρέπει να τους εξηγήσετε. Οι εγώ καιροι. Είναι αυτό που λένε ότι αυτό που είπες προηγουμένως, η τετράγωνη λογική. Οι υδροχόοι μας. Προσπαθήστε να αφοσιωθείτε αποκλειστικά σε αυτό που θέλετε να πετύχετε. Έτσι κι αλλιώς τώρα θα νιώθετε περισσότερη σιγουριά για αυτά που επιδιώκετε και είναι κρίμα να χαρίσετε την ελευθερία σας που τόσο δύσκολα αποκτήσατε. Και τα ψάρια μας, αφήστε λίγο τη διαίσθησή σας να λειτουργήσει για να εντοπίσετε τον κίνδυνο. Όχι, συγγνώμη... Οι υδροχόοι μας. Τους είπα τους υδροχόους. Μπερδεύτηκα και εγώ τώρα. Μέσα στους ηχθείς. Ναι, οι υδροχόοι, προσπαθήστε να βοσιωθείτε λίγο. Μπράβο αυτό, το είπαμε, ναι. Να το επαναλάβω, μην πω. Όχι. Το απλά εγώ δεν το κατάλαβα, γιατί σκεφτόμουν έναν υδροχόο φίλο μου. Πώς θα δουν τα πράγματα. Είναι καλά να τον εκμεταλλευτείς τον υδροχόο, άμα μπορείς. Γι' αυτό. Τα ψάρια μας, λοιπόν, αφήστε λίγο τη διαίσθησή σας να λειτουργήσει για να εντοπίσετε τον κίνδυνο που ίσως παραμονεύει για εσάς. Ίσως έχετε κάποιες επιφυλάξεις, τόσο όσο ώστε να είσαι αναποφάσιστοι. Μην επιτρέψετε σε κανέναν από το οικογενειακό σας περιβάλλον να έχει εξωφρενικές απαιτήσεις από εσάς. Μάλιστα, πολύ ωραία εβδομάδα. Δεν είναι τίποτα πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία εβδομάδα. Είχες κάποιο άνθρωπο, πώς θα πάει, είδες, τελικά θα πάει οκρατικά, κλασικά και ονειρεμένα. Λοιπόν, έτσι θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά περνάμε σε λίγο έτσι μουσική, λίγο διαφορετική, μία αναδρομή, λίγο κλασικό, λίγο περατικό, λίγο ονειρεμένο, μέχρι να έρθει για να κλείσει αυτή η μέρα με γυμναστική, γιατί πρόσεξε, η μέρα ή θα ξεκινάει με γυμναστική, ή θα τελειώνει με γυμναστική. Συμφωνείς ότι είναι το καλύτερο? Συμφωνώ. Και για αυτούς που δεν προλαβαίνουν το πολύ πρωί να κλείνουν την ημέρα τους με γυμναστική και μετά χαλάρωση. Και κατά τη διάρκεια της μέρας. Σαφώς. Όχι, ενώ αν κάποιος μπορεί ή μόνο το πρωί ή το βράδυ, είναι το ίδιο πράγμα. Αν δεν μπορεί, λέμε κατά τη διάρκεια γιατί δουλεύει. Όλα αυτά θα γίνουν σε πάρα πολύ λίγο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τώρα πρέπει να φανούν. Αν η αγορά επιπλών είναι σημαντική, τότε το όνομα είναι ένα. Έπιπλα αγορά Νικέας. Έπιπλα για όλο το σπίτι, σε μοναδική ποιότητα και τιμή. 35 χρόνια κοντά σας, με μοναδικές λύσεις και προσφορές δικής μας παραγωγής στις διαστάσεις που θες. Κάνε μία από αυτές δική σου και άλλαξε το σπίτι σου. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 210-9211-100 και www.epiplagoranikeas.gr. Έπιπλα αγορά Νικέας. Κάνει την τσέπη σου να χαμογελά. Όλο πάω να πω αυτό το μη, αλλά τελικά θα κατάω και ένα χάρακα από την άλλη εκπομπή, να λέω μη και να το σταματάω. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Μία νέα εβδομάδα ξεκίνησε. Ανταλεούση Θοδωρής, που αμέσως μετά από την Ιωάννα λαμβάνει τη σκυτάλη, μας πάει γυμναστικά και μας αφήνει και γυμναστικά. Και η Ιωάννα αυτή τη στιγμή, γιατί θα μας πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά επειδή οι εβδομάδες της νέας τηλεοπτικής σεζόν είναι πάρα πολλές, ούτε θυμάμαι πέρσι πόσα ήταν τα αφιερώματα που έκανες, να πω ότι ήταν τουλάχιστον 40 πρέπει να ήταν γενικά. Οπότε σήμερα θα ήθελα να κάνουμε μία μικρή αναδρομή. Στο πέρσι, για όσους χάσανε μία-δύο εκπομπές και με παίρνανε το καλοκαίρι φίλοι και μου λέγανε «Ρε εσύ, 17 Ιουνίου δεν πρόλαβα την Ιωάννα, τι έδειξε?» Λέω, μπείτε στο YouTube, Αλέξανδρος Πετρίδης είναι το κανάλι μας, θα κάνετε εγγραφή. Εννοείται ότι δεν πληρώνετε τίποτα. Κάποιος με ρώτησε, «Αλέξη, δεν πληρώνω για την εγγραφή στο κανάλι?» Παιδιά, ήμαρτον, εμείς αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για να βγάζετε χρήματα. Δηλαδή, εννοώ ότι να παίρνετε ιδέες και να κάνετε πράγματα στη ζωή σας. Δεν το κάνουμε για να πάρουμε χρήματα από εσάς. Το κανάλι είναι δωρεάν. Ενημερώνεστε για τις εκπομπές, βλέπετε τα καλύτερα θέματα και λαμβάνετε μέρος και στους διαγωνισμούς. Πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή κάποιοι λοιπόν, κάποια μπορεί να τα χάσαν, πάμε σαν πρώτη μέρα να κάνουμε μια αναδρομή και να πούμε και δύο πράγματα για το φετινό μας. Για το φετινό μας, ναι. Ήθελα λοιπόν να πω ότι μας δόθηκε, εμένα προσωπικά δηλαδή, μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω έτσι για αυτό το θέμα το οποίο δεν είναι σύνηθες. Στην Ελλάδα, για την όπερα.
Και να σε ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό πάλι το θέμα. Πάλι Γιάννη, λίγο το eyeliner. Γιατί δεν θα το αντέξω. Μη μαχίσετε τις ευχαριστίες, δεν μπορώ. Εγώ έδωσα, δεν έδωσα την ευκαιρία έτσι απλά. Ο κόσμος το έχει ανάγκη, πίστεψέ με. Και ξέρεις κάτι, η τηλεόραση πλέον είναι τα ίδια και τα ίδια. Σαφώς και εμείς έχουμε κάποια πράγματα που είναι τα ίδια. Δεν μπορεί να πετάξει έξω τα πάντα που αφορούν τηλεόραση. Αλλά υπάρχει και κόσμος που αγαπάει την όπερα. Υπάρχει και κόσμος που αγαπάει κάτι άλλο. Αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να έχει μία εκπομπή να βλέπει αυτά που θέλει. Βεβαίως. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε. Να ενημερώνεται και να μαθαίνει καινούργια πράγματα. Σαφώς. Έτσι, πέρα από την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, πρέπει να μαθαίνει κιόλας καινούργια πράγματα, να μπορεί η τηλεόραση να το προσφέρει αυτό. Θέλεις να πάμε, έτσι που έχουμε ετοιμάσει και ένα ωραίο φωτογραφικό υλικό, να μου κάνεις μια γρήγορη έτσι, ανασκόπηση, βεβαίως, τι κάναμε πέρσι και τι είδαμε. Καταρχήν, αναφερθήκαμε στον όρο όπερα και είπαμε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του δυτικού πολιτισμού. Είναι μια τέχνη που περιλαμβάνει πάρα πολλά είδη τέχνης. Όπως είναι το τραγούδι, φυσικά, έτσι, η μουσική, ο χορός, η υποκριτική τέχνη, γιατί είναι θέατρο η όπερα, η σκηνοθεσία, η σκηνογραφία και άλλα είδη, τώρα που δεν θυμάμαι αν παραλείπω κάτι, ζητώ συγγνώμη. Δείξαμε διάσημα θέατρα, κτίρια, εξαιρετικής αρχιτεκτονικής ανά τον κόσμο. Μιλήσαμε για διάσημους σολίστες, όπως κάναμε δηλαδή αφιερώματα στη ζωή και το έργο τους, όπως είναι η δική μας Μαρία Κάλλας, που αφιερώσαμε τρεις εκπομπές, τρία επεισόδια για εκείνη, και δείξαμε και σπάνιες φωτογραφίες από θαυμαστές της. Μιλήσαμε για τον Λουτσιάνο Παβαρότη, μιλήσαμε για τη Μιρέλα Φρένη, για την επίσης δική μας Άγνη Μπάλτσα. Αναφερθήκαμε στην υπόθεση από πολύ γνωστές όπερες. Είδαμε τελικά ότι η υπόθεση είναι πάντα επίκαιρη, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Και ας ήταν και γραμμένο πάρα πολύ παλιά. Μιλήσαμε για την Τραβιάτα του Βέρτι, αν δεν κάνω λάθος, για την Μαντάμα Μπατερφλάι, Μποέμ και άλλες, έτσι να μην τις πω όλες. Αναφερθήκαμε σε διάσημα θέατρα, όπως είναι η όπερα του Σίδνεϊ, αν θυμάσαι, και αναλύσαμε την αρχιτεκτονική της, την ιδέα, πώς δημιουργήθηκε η ιδέα. Μιλήσαμε για διάσημους μαέστρους, για το τι είναι μαέστρος, για τον Ρικάρντο Μούτι και για άλλους. Αναφερθήκαμε στη Συμφωνική Ορχήστρα, τι σημαίνει, ποιος είναι ο ρόλος της, ποια είναι η διάταξή της, όπως βλέπουμε εδώ. Μιλήσαμε για τα όργανα ξεχωριστά και έχουμε ακόμα να πούμε και άλλα πράγματα. Μιλήσαμε για τη χοροδία, για τη σημασία της, για τα είδη των χοροδιών. Μιλήσαμε για την παιδική χοροδία και το πόσο σημαντική είναι η παιδική χοροδία και πόσο σημαντικό είναι τα παιδάκια να ασχολούνται από πολύ μικρά με την χοροδία και τα ωφέλη. Μιλήσαμε για τα κοστούμια της όπερας, τα τόσο εντυπωσιακά. Τι δουλειά χρειάζεται για να μπορέσουν να δημιουργηθούν αυτά τα κοστούμια. Για τις πιο γνωστές όπερες, για τις πιο γνωστές παραστάσεις ανά τον κόσμο. Για την πρώτη όπερα που έγινε, που παρουσιάστηκε σε κοινό. Μιλήσαμε για δικά μας θέατρα. Μιλήσαμε για το θέατρο Ολύμπια, αν θυμάσαι, της Οδού Ακαδημίας, που στέγαζε για χρόνια την εθνική λυρική σκηνή. Και φέτος, λοιπόν, πέρα από την όπερα, θα πούμε και άλλα πράγματα. Θα μιλήσουμε για την κλασική μουσική, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για την jazz μουσική, θα μιλήσουμε για το musical, θα ξεκαθαρίσουμε λίγο ποια έργα είναι musical, όπως, ας πούμε, το γνωστό φάντασμα της όπερας, που ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι είναι όπερα, αλλά δεν είναι. Έτσι, είναι musical. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλήσουμε για άλλα musical. Και να πω λίγα πράγματα, έτσι πολύ γενικά, για τον τίτλο μας, έτσι που τον διανθίσαμε και τον μεγαλώσαμε. Λίγο, ναι, και βάλαμε και τον όρο κλασική μουσική, αν και δεν θα είναι, είπαμε, μόνο κλασική μουσική, έτσι θα έχουμε και τα άλλα είδη. Να πούμε λοιπόν τι είναι κλασική μουσική και από πού προέρχεται ο όρος αυτός.
Με τον όρο λοιπόν κλασική μουσική αναφέρεται ευρύτερα η δυτικοευρωπαϊκή μουσική παραγωγή που εκτείνεται σε μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο, περίπου από το έτος 470 μετά Χριστόν μέχρι και σήμερα. Α, πρόσφατα. Έτσι, πρόσφατα. Μάλιστα. Λοιπόν, το επίθετο κλασικός προέρχεται από τη λατινική λέξη classicus, που σηματοδοτεί δηλαδή κάτι το εξαιρετικό. Το ήξερες ότι το classicus, το κλασικό, σημαίνει κάτι το εξαιρετικό? Όχι. Ναι, το κλασικό πάντοτε είναι, όπως λέω εγώ, intellectual, είναι πάντα διαχρονικό κτλ. Άρα μπορεί να πάει και στο εξαιρετικό. Δεν πήγαινε το μυαλό μου, αλλά έτσι όπως το λέμε τώρα και το ερμηνεύουμε, όντως το κλασικό είναι αυτό που μένει, αυτό που πάντα είναι κάτι ιδιαίτερο. Ακριβώς. Αυτό που δεν περνάει η μόδα του. Άρα μπορεί να είναι εξαιρετικό. Και νομίζω ότι το κλασικό είναι κάτι που αρέσει σε όλους. Έτσι, μπορεί να υπάρχει το μοντέρνο, μπορεί να υπάρχει το διαφορετικό, που πάντα ακολουθεί η μόδα, αλλά το κλασικό είναι κλασικό, όπως λέει και η λέξη. Ο ορισμός αυτός μεταφέρθηκε στη μουσική για να δηλώσει περισσότερο τη διάκριση μεταξύ της έντεχνης τέχνης, της έντεχνης μουσικής, από την λαϊκή παραδοσιακή μουσική. Δηλαδή, η έννοια της κλασικής μουσικής παρέπεμπε επομένως σε μια ανώτερη μορφή μουσικής σύνθεσης, με σοβαρούς εισαγωγικά σκοπούς, πέρα από τη διασκέδαση που πρόσφερε η μουσική. Πλέον έχει πιο σοβαρό σκοπό. Δεν θέλω να αναφερθώ και να κουράσω στις περιόδους της κλασικής μουσικής. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά, γιατί υπάρχουν περίοδοι της κλασικής μουσικής. Είναι η μπαρόκ, η κλασική, η ρομαντική εποχή. Ναι, θα τα αναλύσουμε και φέτος. Και θα αναφερθούμε και σε διάφορους συνθέτες που ανήκουν στην κάθε περίοδο. Το 1830, να πω ότι ο όρος κλασική σχολή τώρα χρησιμοποιήθηκε αργότερα στη Γερμανία, το 1830, για το έργο των Χάιντν, Μότσαρτ και Μπετόβεν, έτσι, τους γνωστούς συνθέτες που τους γνωρίζουμε. Και θέλω να πω ότι η ανάπτυξη, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, των τόνων και των κλιμάκων της μουσικής έγινε από τους αρχαίους Έλληνες. Από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους που ασχολήθηκαν με τη μουσική, όπως ήταν ο Πυθαγόρας, τον 6ο αιώνα π.Χ. και ο Αριστόξενος, τον 4ο αιώνα π.Χ. Αλήθεια. Και να σου πω επίσης ότι τα αρχαιοελληνικά μουσικά όργανα, όπως ήταν ο αυλός και η λύρα, είναι τα πρώτα όργανα που στη συνέχεια τροποποιήθηκαν και έγιναν τα όργανα της κλασικής συμφωνικής ορχήστρας που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πάλι η Ελλάδα, πάλι η αρχαία Ελλάδα ήταν ο πρωτοπόρος. Ακριβώς. Και θέλω να πω τώρα, για να κλείσω και να μην σας κουράσω έτσι για πρώτη φορά. Γιατί θα σου πει κανείς ότι μας κουράει στις επόμενες. Μας αρέσει. Σας αρέσει. Βέβαια, είναι πράγματα που ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο. Προσπαθώ με όσο πιο απλά λόγια γίνεται να πω, να μιλήσω για την κλασική μουσική και για την όπερα. Λοιπόν, για να μην είναι βαρετό. Λοιπόν, και να πω ότι θα έχουμε παρατηρήσει όλοι ότι τα περισσότερα έργα που είναι γνωστά και εξακολουθούν να αναπαράγονται μέχρι και σήμερα, είναι από άντρες συνθέτες. Σωστά? Λοιπόν, οι περισσότεροι λοιπόν είναι άντρες οι συνθέτες, αν έχουμε παρατηρήσει. Σπάνια έχουμε δει γυναίκες. Ναι, έχουμε δει, είχαμε κάνει όμως κάτι, νομίζω. Κλασικά. Είναι μία που είναι πάρα πολύ γνωστή και υπάρχουν έργα της, είναι η Κλάρα Σούμαν, η οποία ήταν από τις πιο διακεκριμένες πιανίστριες της ρομαντικής περίοδου. Και έτσι θα κλείσω σήμερα, λοιπόν. Και την επόμενη φορά έχουμε ακόμα πιο ωραία θέματα να συζητήσουμε. Ναι, γιατί αυτά τώρα κάναμε μία μικρή, ας πούμε, εισαγωγή στο κλασικά, οπερατικά και ονειρεμένα.
Αχ, σε φάγανε, Αντούλα μου, σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μου την πνίξετε, καλέ, θα μου την πνίξετε. Και ερχόμαστε. Εσύ νομίζω ότι σήμερα έχεις και πρώτη έτσι, τηλεοπτική εμφάνιση, την πρώτη σου φιλοξενούμενη, ναι. Τη Γιούλη, που είχαμε να την δούμε από τότε που φούσκωσε η κυλίτσα. Τώρα δεν υπάρχει κυλίτσα. Σε λίγο θα φέρουμε και το μόνο μαζί. Ναι. Σε λίγο θα φέρουμε και την Μπέμπα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα δείξουμε πολύ ωραία γυμναστική. Γιούλη Ποφάκο εδώ σε πολύ λίγο. Με Θοδωρή Ποφάκο, για να κλείσει αυτή η εκπομπή, μείνετε κοντά μας. Αν η αγορά επιπλών είναι σημαντική, τότε το όνομα είναι ένα. Έπιπλα Αγορά Νικαίας. Έπιπλα για όλο το σπίτι, σε μοναδική ποιότητα και τιμή. 35 χρόνια κοντά σας, με μοναδικές λύσεις και προσφορές δικής μας παραγωγής στις διαστάσεις που θες. Κάνε μία από αυτές δική σου και άλλαξε το σπίτι σου. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 210-9211-100 και www.epiplagoranikeas.gr. Έπιπλα Αγορά Νικαίας. Κάνει την τσέπη σου να χαμογελά. Μπράβο, πάμε το ζέσταμά μας. Όχι, πάω στη Γιούλη, δεν πάω στο ζέσταμα. Μισό λεπτό. Εγώ μπορώ, γιατί έχουμε κάνει θερμομέτρηση. Και έτσι, και έτσι. Απ' όλα, εσένα δεν σε φιλάω, γιατί άκου τι γίνεται. Η θερμομέτρηση δεν πιάνει μεταξύ αντρών στο ίδιο στούντιο. Γιατί? Γιατί πρέπει να βγούμε έξω να το κάνουμε και να μπούμε. θα το κάνουμε μετά. Λοιπόν, Γιούλη μου, τι κάνεις? Γιούλη, άντα γέμισε. Α, επειδή να μην νομίζετε ότι έχετε κάποιο μαγικό χέρι, η Ιωάννα Τσαβαλά, επειδή έχει την πρόβα της, έπρεπε να μας αποχαιρετήσει, αλλά ήταν στην ώρα της. Έφυγε μια ξανθιά και μπήκε άλλη ξανθιά. Γι' αυτό εγώ πάντοτε θέλω να φεύγει μια ξανθιά, να έχετε άλλη. Να φεύγει ο μελαχρινός, να έχετε άλλος. Να φεύγει ο γυμναστής, να μην έχετε άλλος. Έτσι. Έβαλα, έλα, μην πεις. Είδες, δεν σε αντικατέστησα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ναι, για να το πω. Τι θέλεις, Γιάννη μου? Να κάτσω, μου λέει ο Γιάννης. Ό,τι πει ο υπεύθυνος, εγώ. Να κάτσω κανονικά. Αντέκατσα. Έτσι κάνω. εντάξει. Λοιπόν. Φέτος ξέρεις ποιος θέλει να ξεκινήσει γυμναστική μαζί μου? Ποιος? Ο Φίλιππος από πάνω. Α, θέλει να κάνει γυμναστική. Τον αναλαμβάνω. Τι ώρα όμως, δεν ξέρω. Δηλαδή, εννοώ ότι πώς θα την κάνει. Γιατί το παιδί δουλεύει όλη μέρα και αυτό το καημένο. Τι να κάνει κι αυτό? Βραδινά. 6 παιδιά, 12 γυναίκες, 60 πεθερές, πώς θα τα ζήσει όλα? Πότε πρόλαβε? Ναι, με αυτό κι εγώ απορώ. Κατάλαβες? Τι δεν τα κάνει καλύτερα τόσα λεφτά, πώς θα τα βάλει? Και οι τράπεζες ποια δεν δέχονται? Λοιπόν, Γιούλη, τι γίνεται? Πόσο είναι το μικρό? 6. Α, 6 μηνών. Α, πήγα να πω τώρα 6 μηνών. Ναι, το μωράκι. Πώς είναι? Ωραία, πολύ ξενύχτερη. Ναι, του κάνεις και αυτά που κάνουν, ναι, στα μωρά, γυμναστική. Γυμναστικούλα, τεντώνω και αυτά, όλα. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια, ναι. Τέλεια. Ωραία είναι, ωραία. Δεν μου λες λίγο κάτι, πάντα ήθελα να, έτσι, να σε ρωτήσω, αλλά λέω, άντε τώρα, μόλις θα τα πούμε στην εκπομπή του χρόνου. Στη διαδικασία της εγκυμοσύνης έκανες καθόλου γυμναστική? Ναι, έκανε. Έκανες, Με είχε αναλάβει ο Θοδωρής. Ναι. Έκανα ήπια γυμναστική. 6 μηνών όταν έκανα. Ναι, πέρα, ναι, μετά ενώ που τη χάσαμε, που ναι, δεν είχαμε επαφή. Συνέχισα ήπια. Μέχρι ένα σημείο. Ο τελευταίος μήνας, 1,5 μήνα, είναι λίγο που θέλεις την προσοχή. Αν και εκεί πάει, γιατί πρέπει να γεννήσεις, οπότε κάνεις λίγο πιο πολύ περπάτημα. Αλλά έκανα, δεν άφησα. Εύκολες ασκήσεις πιλάτες. Θα δείξουμε βέβαια, εν καιρό θα δείξουμε και για εγκυμονούσες, αλλά και για μόλις έχουν τελειώσει η αποκατάσταση. Βέβαια τώρα με τη Γιούλη θα λένε καλά τι να αποκαταστήσει, από γιατί έχει μείνει, γιατί όταν είπαμε εδώ πέρα η μαχηγές της είπε είσαι εγγυός, νόμιζε ότι είναι εβδομάδων. Λέει όχι, έχω γεννήσει και... Και θυμάσαι η κοιλιακή χώρα πώς είχε έρθει. Ναι, αλλά δεν φαινόταν. Δηλαδή από πίσω δεν καταλάβαινες, όπως και στην αδερφή μου το αγαπή τότε, δεν καταλάβαινες ότι είναι έγκυος. Έπαιρνε να τη δεις μπροστά. Αυτό είναι βέβαια και ότι υπάρχει μια πολύ καλή υποδομή. Κατάλαβες. Πρόσεξες ιδιαίτερα? Ή σαν μαμά που έφαγα, σε πιάνουν και οι λιχουδιές σου και τα τρελά σου ήθελες να φας? Κάποια στιγμή έφαγα και τα γλυκά μου, αλλά εντάξει, πρόσεχα να μην τρώω πολύ αργά το βράδυ. Από μάλιστα. Προσεχή. Ένα πράγμα που το κάνουμε και τώρα. Τι θα μας δείξετε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε ασκήσεις εύκολες, το ξεκίνημά μας. Θα κάνουμε 10 λεπτά με 20 λεπτά που θα μας παρακολουθούν οι φίλοι από το σπίτι, με μπάλα
όπως λένε οι περισσότεροι που τη βλέπουν. Τι μου φέρεις, μου λέει σήμερα, μπάλα κομμένη? Ναι, όχι, δεν είναι. Λέγεται μποσού. Ναι, μποσού. Ναι, είναι για ισορροπία, ιδιοδεκτικότητα που κάνουμε. Πολύ μου αρέσει το γαλλικό, είναι μποσού. Μποσού, ναι. Α, μποσού. Είναι η μπάλα που κάνουμε ισορροπία. Mm-hmm. Δυναμώνουμε τις αρθρώσεις μας από κάτω από αστράγαλο, γόνατα, γοφούς, κοιλιακή χώρα, χέρια, πλάτη. Κάνουμε όλο μας το σώμα της ασκήσης που θα δείξουμε. Τέλειο. Η μπάλα μέσα μπορεί να έχει αέρα, όπως η δικιά μας, ή μπορεί να έχει και άμμο. Ναι. Μια χαρά. Έχεις κάνει? Όχι. Να σε βάλω να δοκιμάσεις, δηλαδή μετά θα σε βάλω. Ναι, μια δεν ξέρω για σήμερα, γιατί επειδή είναι Δευτέρα, κατάλαβες. Συνήθως δοκιμάζω Τρίτη, Τετάρτη. Όχι, για το παντελόνι δεν πάμε και γενικά για τα ρούχα. Έχω κοντά μου τη vinyl, vinyl art clothing και δεν φοβάμαι. Και να σκιστούν σε δύο λεπτά θα μου έρθουν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, άρα να ξεκινήσουμε λίγο ζέσταμα και να μπούμε στις ασκήσεις μας. Να ξεκινήσει ζέσταμα, βεβαίως, γιατί ο τηλεθεατής μας βλέπει. Πρέπει να καταλάβει ότι δεν σηκωνόμαστε από το κρεβάτι και πάμε αμέσως και παίρνουμε τα κιλά και ξεκινάμε. Πολύ ούτε ωραία. Ότι επειδή είμαστε σπίτι δεν τηρούμε. Προσέξτε να σας πω κάτι άλλο. Ναι. Το ότι είμαστε σπίτι δεν σημαίνει. Όχι, δεν πειράζει. Έχει το ωραία πλάτη. Το ότι είμαστε σπίτι δεν σημαίνει. Ηλεκτριστήκαμε. Ναι. Άκουσε αυτό το. Και το πριν το πάθα και με σένα. Τι βγάζω ηλεκτρισμό φέτος, Γιάννη. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Το ότι είμαστε σπίτι δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τη γυμναστική μας τηρώντας την προθέρμανση αυτό και μετά στο τέλος την αποθεραπεία. Όχι αποθεραπεία. Αποθεραπεία. Παντού μπορούμε να κάνουμε γυμναστική. Λίγο χρόνο να αφιερώσουμε, 10 με 20 λεπτά, αν δεν μπορούμε μέρα παραμέρα, 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Εντάξει. Βρίσκουμε 10-20 λεπτά όλοι μας. Βάλτε κίνηση στο σώμα σας. Σαφώς. Θα το δείξω και αυτό, είναι καιρό, μου λέει ο σκηνοθέτης μας ότι είμαι χέλη, αλλά είναι καιρό. Έτσι. Και δεν το κάνουμε μόνο για όμορφα σώματα, όπως το δικό σου. Ναι. Το κάνουμε και για την υγεία μας. Το δικό μου έπρεπε να πεις για τέλεια σώματα. Για γιατί τέλεια, είπες το για όμορφα. Εξαιρετικά σώματα. Για εξαιρετικά έτσι, σώματα, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Να χρησιμοποιούμε σωστά τα πράγματα έτσι. Εκεί που πρέπει. Θα κάτσω δίπλα στην άντα να σας παρακολουθήσω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο χεράκια. Πάμε λίγο δεξιά, μακραίνουμε χέρια στο πλάι. Βλέπουμε, εύκολα. Mm-hmm. Γυρνάμε χέρια μέτωπο θώρακα. Πάμε και πόδι. Σαν να δίνουμε κλωτσιά. Εύκολα. Τέλεια. Εδώ. Πάμε 8 με 12 επαναληψούλες. Πολύ ωραία. Μένουμε στατικοί και πάμε επιτόπιο βάδισμα. Κουνάμε και λίγο χεράκια. Πάμε λίγο. 3,2 και δουλεύουμε τώρα χεράκια. Πάνω. Μπουνιά. Δεξιά. Μέση. Κάτω. Πάμε πάλι. Πάνω. Μέση. Κάτω. Ανοίγουμε παλάμη. Μένουμε σταθεροί και πάμε εδώ. Με χρόνους τώρα, Αλέξανδρε. Βλέπεις. 1-2, σαν να καθαρίζουμε το κορτινόξυλο. 1-2, το χέρι το άλλο στη λεκάνη μας. Σαν να καθαρίζουμε τζαμαρία. Και 1-2, το πάτωμά μας. Εδώ, βλέπουμε αριστερό χεράκι. Ναι, αλλά βρίσκω νωρί να σε ρωτήσω. Πολύ ψηλό είναι το πάτωμά σου. Α, σαν να καθαρίζουμε. Σαν να καθαρίζουμε. Το πάτωμά μας δείχνω κάτω, χαμηλά. Okay. Πρέπει να σκύψω και να το δείξω κανονικά. Όχι, όχι. Όμως μπορεί κάποιος να το κάνει κανονικά. Ναι. Είναι άλλη άσκηση. Λυγίζουμε, πετάμε λεκάνη πίσω και εδώ. Μπράβο. Μία μετά, μία μετά άλλο. Τέλειο. Πάλι ψηλά. Πάνω. Βλέπουμε 8 με 12 επαναληψούλες. Ανεβάζουμε θερμοκρασία σώματος. Πάμε, συνεχίζουμε πάλι επιτόπια. Πάμε τώρα, περνάμε χεράκια ψηλά πάνω και τα περνάμε κάτω από, από τα πόδια μας. Εδώ. Ανοιχτά. Μία δεξί, μία αριστερό. Μέτριος ρυθμός. Μένουμε στατικοί. Φέρνουμε τα χέρια στη λεκάνη μας. Πάμε ψηλά γόνατο. Ναι, πλάι γόνατο. Ψηλά γόνατο. Ίδιο πόδι. Μπράβο, Γιούλη. Πλάι γόνατο. Πάμε από την άλλη. Ψηλά γόνατο μπροστά, πλάι. Δυναμώνουμε προσαγωγούς, απαγωγούς. Πολύ εύκολες ασκησούλες. Πολύ ωραία. Μένουμε σταθεροί. Πάμε να κάνουμε τώρα διατασούλες, ψηλά χεράκια. Πάμε λίγο και στο πλάι δεξιά. 12 με 15 δεύτερα θα μένουμε στη διάτασή μας. Τραβάμε καλά για πλατούλα. Φέρνουμε χεράκια μπροστά. Σπρώχνουμε μπροστά. Πάμε και λίγο δεξιά. Κατεβάζουμε παλμούς. Γιατί να στενάζεις, τι έπαθες? Όχι, ήταν να κάτσω στον καναπέ μου. Καταλαβαίνεις, μην μου την πάρει κανένας άλλος στη θέση. Πολύ ωραία. Πάμε να δείξουμε τώρα εύκολες ασκήσεις πάνω στην μπάλα. Ναι. Για αρχάριους. Την επόμενη φορά θα δείξουμε για προχωρημένους. Καλά, εννοείται ότι έχουμε τα πάντα. Πάνω στην μπάλα. Σαφώς. Τώρα. Γιατί αλλάζει πολύ η άσκηση. Το ασκησιολόγιο. Θα δείξουμε τώρα για την κυριακή μας χώρα. Θα κάτσει η Γιούλη πάνω στην μπάλα μας. Ακουμπάει, μπράβο, ιερόστο. Φέρνει ποδαράκια μπροστά σταθερά. Περνάει χεράκια πίσω από το κεφάλι.
κλειστοί αγκώνες με την περιφερειακή μας όραση. Κοιτάμε δεξιά-αριστερά τους αγκώνες, τον βλέπουμε. Mm-hmm. Και κάνουμε κοιλιακούς πάνω στην μπάλα. Τέλειο. Σηκώνουμε ομοπλάτη, δεν πιέζουμε μέση και δεν πιέζουμε τα χέρια, τα βάζουμε όπως έχουμε ξαναπεί πίσω από το κεφάλι μας, χωρίς να πιέζουμε τον αφιένα μας. Τα έχουμε για στήριξη. Ναι. Πάμε, μακραίνω και χεράκια πίσω και φαίνω μπροστά. Μακραίνω πίσω, εδώ κάνουμε 15 με 20 επαναληψούλες. Πίσω 3-4 σετ και μπροστά. Τέλειο. Μπορούμε να κάνουμε και πλάγιους κοιλιακούς. Φέρνουμε τα χέρια μας, μπράβο εδώ, και κάνουμε μια μικρή στροφή. Μία δεξιά, πίσω πλάτη, μία αριστερά. Ξεκολλάμε τη μία μας ομοπλάτη στον αέρα. Με προσοχή και επαναλαμβάνω, όχι βιαστικές κινήσεις. Μπράβο. Και μη μας πιάνει αυτό, πω να κάνω γυμναστική, να γίνω κορμάκι, γιατί μπορεί να πάθουμε κάνα προβληματάκι. Ναι, μέτριο ρυθμό, γι' αυτό τα δείχνουμε αργά, σταθερά. Μόλις βλέπουμε ότι ανεβάζουμε πολλούς παλμούς, ξεκουραζόμαστε, 45 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό και πάμε τώρα να δείξουμε την επόμενη άσκηση. Αφού κάνουμε 3-4 σετάκια, 15 με 20 επαναλήψεις, πάμε να δείξουμε τώρα για πλατούλα, γλουτούς, χεράκια. Ακουμπάμε, το δείχνω εγώ, ακουμπάμε το γόνατό μας, το άλλο ποδαράκι στο πλάι. Τι κάνω τώρα, βλέπεις το πόδι στήριξης είναι το δεξί μου γόνατο. Ναι. Μακραίνω το ένα πόδι εδώ, πίσω, και σηκώνω χεράκι. Βλέπουμε, ναι. Σφίγγω καλά κοιλιά, γιατί πάνω στην μπάλα με τον αγώνα το βλέπεις τρεμοπαίζω. Σαφώς. Άρα πρέπει να κρατήσουμε την ισορροπία. Σηκώνω, σαν να σπρώχνω. Πίσω σαν να κλωτσάω και φέρνω αστράγαλο, πάμε να το δείξει η Γιούλη, για να μιλάω εγώ, να δείχνω λίγο την τεχνική. Είναι πολύ καλή για τη μέση αυτή η άσκηση. Ναι, ναι, και για την πλάτη μας. Βλέπουμε, σπρώχνουμε, ο αστράγαλος έρχεται στην ευθεία με το γοφό μας, ίσια η πλατούλα, σφιχτή κοιλιά για να έχουμε καλή ισορροπία, σταθεροποιητικούς μυς, μπράβο, και σπρώχνω χέρι, παλάμη, στην ευθεία με τον ώμο μας. Και εδώ 15 με 20 επαναληψούλες. Τέλειο. Εύκολο. Τέλειο. Πολύ ωραία. Μπράβο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη άσκηση. Κυλιακού, δεν έχουμε χρόνο. Όχι, έχουμε καλέ. Να αποσυντονίζει ο Γιάννης. Ο Γιάννης κλείνει ραντεβού. Ναι. Μην δίνει σημασία. Λοιπόν, γυρνάμε τώρα την μπάλα μας ανάποδα. Α, εδώ είναι το... Πιο δύσκολο ακόμα. Ναι. Θα δείξει η Γιούλη τα γυναικεία που σάφουν τα γόνατα, μετά εγώ θα δείξω τα τρικά. Ακουμπάει καλά. Διαφέρει το γυναικείο από το τρικό. Δεν τα κάνουν με τα γόνατα γυναίκες συνήθως που λένε. Α, ενώ εμείς. Τα που σάφτε, σηκώνει τα γόνατά σου. Όμως, άμα η γυναίκα είναι πολύ γυμνασμένη, μπορεί να το κάνει και πιο, ναι. πιο, για πιο απόδοση. Ναι. Έχει εμείς... μεγαλύτερη επιβάρυνση, θες ναι. να πεις. Ναι. Οι πιο γυμνασμένες μπορούν να σηκώσουν τα γόνατα. Ωραία, πάμε. Τώρα δείχνουμε για τις αρχάριες. Γι' αυτό είπαμε, οι πιο αρχάριες σήμερα που ξεκινάμε. Πάμε, χαμηλώνουμε, φέρνουμε τις παλάμες κάτω από τους ώμους και κατεβαίνουμε. Βλέπουμε. Mm-hmm. Τώρα γυμνάζει η Γιούλη χεράκια, χέρια και σκύλο. Ναι, δεν είναι και εύκολο, μην το βλέπεις έτσι. Όχι, γιατί θα σου πει εδώ. Είναι όλο της το κορμί. Ναι, δηλαδή όλο και το σταθεροποιείται βάρος, η μπάλα, βλέπεις. Κατάμε καλή ισορροπία τώρα με την μπάλα. Ναι. Και όσο δυναμώνουμε τις αρθρώσεις μας, έχουμε πει την ιδιωτικότητά μας, πρέπει το 50% αφού αυξήσουμε τη δύναμή μας, τι γίνεται. Μειώνουμε 80% πιθανού τραυματισμούς. Κατάλαβες εννοώ. Ναι, βεβαίως. Όσο γυμναζόμαστε. Μειώνουμε το 80%. Ναι, γιατί το σώμα δένει, δυναμίζεται, δυναμώνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τελείως αγύμναστος και ο οποίος είναι, καταλαβαίνεις, επιξύλου κρεμάμενος που λέμε, δεν είναι τίποτα, με το παραμικρό μπορεί να κάνει ένα δω και να... και αυτό το έχω δει, το έχω περάσει. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, γλίστρησα και έπεσα, θα μπορούσα πραγματικά, αν δεν ήμουν αγεροδεμένος και γυμνασμένος, να είχα σπάσει κάτι. Αλλά επειδή αμέσως, ξέρεις, έδωσα και σκώθηκα, ευτυχώς δεν χτύπησα, ενώ θα μπορούσα να είχα σπάσει και τη μέση μου. Κατάλαβες, θέλω να σου πω ότι όσο δυναμώνουμε το σώμα με τη γυμναστική, εν μέρη το θωρακίζουμε. Δεν σου είπα ότι επειδή είμαι γυμνασμένος θα πάω να πέσω σε έναν τοίχο με 10 με 50 χιλιόμετρα και θα μείνω έτσι. Εντάξει, μην λέμε τώρα και τα παρεμηνεύεται αυτά που λέμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να γυρίσουμε πάλι την μπάλα μας ανάποδα. Δείχνω εγώ τώρα με τις λαβές. Έχουμε και λαβές εδώ πέρα. Α, που θα κάνουμε το συνδυασμό. Συνδυασμό, ναι, σε όρθια θέση. Πάλι εύκολη ασκησούλα, βλέπουμε. Είμαστε Τέλειο. Εδώ, πόδι στήριξη δεξί, ακουμπάει καλά αυτό το πέρασμα μας κάτω και πιέζω την μπάλα, βλέπεις. Άμα ανέβω και με εδώ, συνήθως όταν πας σε ένα φυσιοθεραπευτή και θες μετά να σου κάνει αποκατάσταση, να δυναμώσουν οι αρθρώσεις, έχεις κάποιο διάστρεμα, σε βάζεις ένα δίσκο. Mm-hmm. Κάτι παρόμοιο είναι κι αυτό. Ωραία. Για να σε δω λίγο. Άρα, πατάμε εδώ την μπάλα μας με το ένα ποδαράκι, μετά θα ανέβουμε και με τα δύο στο... την επόμενη φορά
Και πάμε και χεράκια, δικέφαλα, εδώ. Βλέπουμε. Καλή στήριξη και δουλεύω όλο μου το σώμα. Στην μία, ουσία... Μπορώ να κάνω και να αλλάξ, εδώ. Ναι. Να αυτό δουλεύω μπορώ. Κάμψη, κάμψη χεριών, ναι. Βάλε ποδαράκι και πάνω. Λοιπόν, κάμψη χεριών. Και πάνω, μπράβο. Και ποδαράκια. Ναι, πάμε αυτό κίνηση. Μου κάνει λίγο τώρα. Να σου λίγο, πω, Αλέξανδρε, πάμε και πλάγι. Δεν το έχω συνηθίσει. Πάμε και πλάγιες εκτάσεις, εσύ. Μπράβο, εκεί. Αυτή είναι η αγαπημένη μας άσκηση στο γυμναστήριο. Μπράβο. Πραγματικά κάθε φορά που την κάνω μαζεύεται πολλοί κόσμος. Βλέπουμε, ίσια η πλάτη μας. Γιάννη. Χαμηλά οι ώμοι, ανοίγουμε καλά. Ανοίγουμε από αγκώνες, όπως το κάνει ο Αλέξανδρος, κλείνουμε από αγκώνες. Κοίτα, μα τώρα πες μου, αυτό δεν είναι. Τι, αυτό είναι. Όλα τα σχεσιολόγια. Σήμερα θα δείξω όλα τα σχεσιολόγια με το ποσό. Γιάννη. Και γυμναστικά. Και χορευτικά. Για να σε το λέω. Εγώ πενάγω γίνει γυμναστής. Πάμε. Συνάδελφος έτσι. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Πιο και... πολύ μου πάει για επιχειρηματίας γυμναστήριων. Έτσι, μπράβο. Ναι. Για να έρθει εσύ να μου λες ότι θέλω να κάνω μια έτσι, να σου λέω βεβαίως, περάστε. Θα μου τη δίνεις, ναι. Βέβαια, καλέ, εννοείται, εννοείται. Ωραία. Και θα βγάζω και πολλές δωροθετικές. Μπορείς να δεις και με τα δύο ποδάρα και πάνω στην παλίτσα. Να μην είσαι εδώ σταθερός, εδώ. Και να μου σφίγγει και να μου κάνει εδώ. Είναι καθήκον. Όχι, αυτό το κάνει εσύ για σήμερα, γιατί είναι η δεύτερη εβδομάδα. Την επόμενη φορά θα το δείξουμε. Γιατί να έρχομαι εδώ πέρα με τις πατρίτσες δεν λέει. Την επόμενη φορά και με τα δύο πόδια για πιο προχωρημένους, με αλτηράκια, με μπάλες μικρές, θα δείξουμε μια άσκηση πάνω στη βοσμά μπάλα. Όταν τελειώσουμε, Γιάννη, έχουμε δύο λεπτά στο, για να κλείσουμε να μου δείξεις δύο από θεραπείας. Ναι. Να φύγουμε λίγο ήρεμα. Ναι. Πάμε να δείξουμε διατασούλες. Βγάζουμε τη βαλίτσα μας. Πάμε τώρα. Να κάνουμε σιγά σιγά δεξί πόδι στήριξη. Πάμε να αγκαλιαστούμε καλύτερα εδώ και πιάνουμε το ένα μας πόδι. Πιάνουμε το πέλμα μας και φέρνουμε το γόνατό μας κοντά με το άλλο. Και τραβάμε καλά για τετρακέφαλο. Τέλειο. Αυτό το κάνουμε και να αλλάξει μετά και από το. Και το άλλο ποδαράκι. Ωραία. Ποια άλλη νική ομάδα θέλεις να. Νομίζω ότι επειδή παίξαμε ας πούμε και τα χέρια. Χέρια, ναι. Δεν πρέπει να κάνουμε και αυτό ή αυτό να. Ωραία, πάμε λίγο για δικέφαλο. Τι κάνουμε. Ανάποδα η παλάμη μας και σπρώχνω ανάποδα τα δάχτυλά μου. Βλέπουμε στην κάμερα. Εδώ. Πιέζω ανάποδα την παλάμη μου και δυναμώνω πύχη μέχρι πάνω το δικέφαλό μου και ώμο. Μία το ένα, μία το άλλο. 12 με 15 δευτερόλεπτα, ένα αλλάξ, μία το ένα χέρι και μία το άλλο. Άλλο που θέλεις. Όχι, και μία γενική. Επειδή κάναμε όλο αυτό, μία γενική αυτό το. Σαν αναπνοούλες θέλεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να αρχίσεις να αναπνοείς ψηλά πάνω, εισπνοή με την εκπνοή, τεινάζω χεράκια κάτω. Παίρνω εισπνέω από τη μύτη μου, δουλεύω καλά το διάφραγμά μου, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, έχουμε και αναπνευστικούς μύες. Εισπνοή πάνω. Εγώ θέλω να σου πω ότι πολλές φορές στο γυμναστήριο, επειδή εγώ δεν κάνω αυτή την αποθεραπεία γιατί πάω πολύ βιαστικά να φύγω να προλάβω, μπορεί να με δεις να μην κάνω όλο αυτό. Το πιο σημαντικό στο αλλά στο τελείωμα να κάνω μόνος με ένα τέτοιο, ένα αυτό, δηλαδή σαν να. Να πω τελείωσα να τεντώνουμε, να κάνω ένα αυτό, ναι, αυτό και μετά να... βγαίνω από το γυμναστήριο. Πρέπει να κάτσω να κάνω όλη αυτή την προπόνηση τη αποθεραπεία, τη κινήσει. Τη γυμναστική, αλλά θα κάνω δύο τέτοιες κινήσεις. Τις μυϊκές μας σύνες πρέπει να τις ξαναεπαναφέρουμε στην αρχή μας. Μορφή. Λοιπόν, Γιούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, μέσα σε αυτή τη χρονιά, αν δεν έχεις και δεύτερο μωράκι, θα σε βλέπουμε συχνά πυκνά. Η μαμά Γιούλη Μποφάκου και ο μπαμπάς, wannabe μπαμπάς, δηλαδή σε λίγο καιρό ολοκληρωμένα, Θοδωρής Μποφάκος, αλλά και η Άντα Αλεούση θα μας αποκαιρετήσουν. Δεν είπα κάτι, είπα εγώ να μπει. Γιατί είπα εγώ δηλαδή εγώ ότι. Θεία δηλαδή. Εσύ θεία, γιατί είπα εγώ κάτι, ότι είναι έγκυος. Γιατί είπα εγώ κάτι. Όχι. Δεν είπα τίποτα. Ότι περιμένει κορίτσι, είπα εγώ κάτι. Κορίτσι. Κορίτσι, όχι. Εγώ έτσι λέω. Η Άντα μας είπα αγόρι. Εγώ λέω κορίτσι. Όχι, για ξανά. Λοιπόν, άλλαξε, αυτού άλλαξε. Που θα βγει το φίλο θα το βαφτίσει. Εντάξει. Το παόρι θα γίνει το μακελιό. Λοιπόν. Φεύγουμε την, αύριο και πάλι κοντά σας όπως κάθε μέρα με άλλους συνεργάτες, άλλα θέματα, άλλα πράγματα και είπαμε με μία φωνή, πού είμαστε, εδώ είμαστε. Είμαστε.